Να ξεκινήσουμε από σένα, καλησπέρα, και από τα νεότερα για το νέο χτύπημα στο Μπέλγκοροντ, σε ρωσικό έδαφος. Καλησπέρα από τη Μόσχα. Το Κρεμλίνο ψάχνει να βρει απαντήσεις και λύσεις. Δεν έχει βρει προς το παρόν σε αυτούς τους συνεχιζόμενους βομβαρδισμούς με εκατοντάδες οβίδες και ντρόουν εναντίον μόνο μιας ρωσικής συνοριακής με την Ουκρανία επαρχίας του Μπέλγκοροντ, το οποίο μόνο μέσα στο τελευταίο 24ωρο θρηνεί 7 νεκρούς αμάχους και πάνω από 20 τραυματίες. Αναφέρεται ότι είναι περίπου 5 αυτές συνολικά οι επαρχίες που δέχονται τέτοια πειρά, ενώ βέβαια μεγάλη συζήτηση γίνεται και στα ρωσικά μέσα για τις δηλώσεις Πριγκόζιν, τις κατά καιρούς δηλώσεις Πριγκόζιν, χωρίς όμως να διαφαίνεται ούτε μία δυσαρέσκεια στο Κρεμλίνο ή τα ανώτατα κλιμάκια της ρωσικής ηγεσίας. Η γενική εκτίμηση εδώ είναι ότι ο Πριγκόζιν παίζει ένα συγκεκριμένο παιχνίδι του βαθέως κράτους της Ρωσίας. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναδεικνύουν μάλιστα και την αποκάλυψη του Αμερικανικού τύπου, για παράδειγμα της Washington Post, σε ένα τελευταίο δημοσίευμα, ότι παρά τις περί του αντιθέτου δηλώσεις και δίθεν απαγορεύσεις, τα αμερικανικά και τα ευρωπαϊκά όπλα χρησιμοποιούνται τελικά από την Ουκρανία σε ρωσικό έδαφος. Το Κρεμλίνο συνεχίζει να στέλνει μηνύματα άκαμπτης αποφασιστικότητας. Είναι χαρακτηριστική δήλωση του Πεσκόφ ότι ο Πούτιν είναι ανοιχτός σε συνομιλίες, εφόσον όμως εξυπηρετούνται οι ρωσικοί στόχοι, ενώ και η ηγεσία της Κρυμαίας χαρακτήρισε φαντασιώσεις και αυταπάτες των Βρετανών ότι θα καταληφθεί η Χερσόνησος από το Κύρο και μάλιστα εντός της χρονιάς. Υπάρχει και ένα τρομερό βίντεο. Αυτό να κλείσουμε, Θανάση. Στα ρωσικά μέσα ενημέρωση κάνει προκαλεί άλλο. Είναι μια χειρονομία του Πρωθυπουργού του Λουξεμβούργου προς τον Ζελένσκι στην τελευταία σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου φαίνεται ο Πρωθυπουργός του Λουξεμβούργου σαν να λέει τον πρόεδρο της Ουκρανίας ότι πρέπει να σοπάσει. Υπάρχουν πολλές συζητήσεις για το αν πραγματικά έγινε αυτό είναι το νόημα, μάλλον αυτή τη στιγμή.